Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι με 34 κίσκους. Mm-hmm. Είναι τοποθετημένοι στις θέσεις τους, έχουν γίνει όλες οι υποδομές. Λείπει μόνο το ρεύμα, στο οποίο βέβαια καθυστερεί η ΔΕΗ, έχουμε κάνει και έτοιμα. Ζητάμε μήπως καταφέρουμε να μας συνδέσει, γιατί μας το είχαν υποσχεθεί δωρεάν, γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Για να συνδέσουμε όλους τους οικίσκους και τις αίθουσες διδασκαλίας θέλουν πάνω από 100 χιλιάρια. Χρήματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε, τέλος πάντων, αλλά είναι έτοιμοι, δεν έχουν μπει ακόμα για 2-3 λόγους, οι οποίοι... Γραφειοκρατικούς. Όχι τόσο γραφειοκρατικοί, αλλά μας ήρθε την τελευταία στιγμή μία εγκύκλωση από το Υπουργείο και μας ζητάει ορισμένα πράγματα για τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα στους κίσκους. Σε επίπεδο κριτηρίων, φαντάζομαι. Δηλαδή, άνθρωποι, ας πούμε, πρέπει να είναι από την περιοχή, πρέπει να μην έχουν δεύτερη κατοικία στην ίδια περιοχή, πρέπει να είναι στο Ε9 καταγεγραμμένα όλα, πρέπει να μην έχουν πράσινο σπίτι και όλα αυτά τα πράγματα για να τα εξετάσουμε στις 286 αιτήσεις που είχαν κάνει για οικίσκους, καταλαβαίνετε ότι θέλει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Εγώ έκανα μια πενταμελή επιτροπή από υπηρεσιακούς, η οποία τέλειωσε το έργο της σήμερα και θα ξεκινήσουμε τώρα να τοποθετήσουμε τους ανθρώπους στους πρώτους 34 οικίσκους, ίσως από τη Δευτέρα, με κριτήρια τα οποία θα είναι καθαρά τώρα κοινωνικά και τα οποία θα τα κανονίσουμε εμείς, όπως πολύτεκνοι, άρρωστοι. Και εδώ πρέπει να καταλάβουν κάτι οι άνθρωποι, επειδή θα κάνουμε κάποιους καταβλισμούς σε ορισμένα χωριά. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει στο Αρχοντικό, ήδη έχουμε κάνει στη Βόνη. Τώρα ξεκινάει, από σήμερα ξεκινήσαν οι εργολάβοι στο Σαμπά, στο Ίνι και στο Χουμέρι. Mm-hmm. Και έπονται άλλα 4-5 χωριά. Όσοι είναι και έχουν κάνει έτοιμα από τα χωριά αυτά, θα περιμένουν λίγο να τελειώσουν. Εμείς σε 2-3 ημέρες τελειώνουμε τον καταβλισμό στο κάθε χωριό, δηλαδή τη βάση υποδομής, την αποχέτευση και το νερό. Και θα περιμένουν για να πάνε στο χωριό τους. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις, Δήμαρχε, το γνωρίζετε ίσως καλύτερα από εμένα, όπου κάτοικοι φοβούνται να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, από τα χωριά τους, από το σημείο στο οποίο βρίσκονται, φοβούμενοι πλιάτσικο. Έχουν δίκιο και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν φοβούνται μόνο το πλιάτσικο, είναι και όταν έχεις γεννηθεί σε ένα χωριό. Έχεις την περιουσία σου στο χωριό αυτό, έχεις όλες οι αναμνήσεις. Τα βιώματά σου ήταν στο χωριό, δεν θέλεις να φύγεις από το χωριό, το καταλαβαίνουμε απόλυτα, γι' αυτό θα κάνουμε και γύρω στους 7 με 8 καταβλισμούς mm-hmm. σε οικισμούς άλλους από εκεί που μας έχουν κάνει αιτήσεις και θέλουν οικίσκους. Το κίτρινο μπορεί να γίνει και πράσινο, μπορεί να γίνει και κόκκινο. Και γιατί βάζουν όμως κίτρινο? Το κίτρινο είναι ότι το σπίτι μπορεί να είναι επισκευάσιμο. Και ήταν συγκεκριμένα μία απάντηση που μου δώσε, ήταν αν υπάρχει, ας πούμε, μία ρογμή στο σπίτι, θα σου βάλω κίτρινο. Γιατί όταν θα έρθω να κάνω τον επανέλεγχο, αν η ρογμή έχει παραμείνει, δεν θα μπορείς να κατοικήσεις με την έννοια ότι μπορεί να μπεις μέσα και σε μια ενδεχόμενο μετασεισμό να πέσει ένα σοβάς, να είναι ένα μικρό παιδί από κάτω και να χτυπήσει. Ενώ αν το έχει φτιάξει, το κίτρινο θα γίνει πράσινο. Δεν είναι παρεξηγήσιμο το να γίνει πράσινο και νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή το κόσμος να φοβάται τόσο πολύ εφόσον είναι πράσινο. Για κίτρινο δεν το συζητάμε καθόλου. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μπαίνει στο σπίτι μέσα αν δεν φτιάξει έστω και αυτά τα οποία τα λίγα που μπορεί να χρειάζεται ένα σπίτι. Σχετικά με τα ετοιμόρροπα κτίσματα, τα οποία είναι και αυξημένη σε επικινδυνότητα, τι γίνεται? Έχουμε δει, για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικές εικόνες στον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου. Έχετε εικόνα με κτίρια τα οποία έχουν πάρει και μια ελαφρά κλίση. Τι γίνεται με αυτά? Κυρία Σαλαπάτα, με χτυπάτε σε ένα σημείο που πονάω. Και πονάω γιατί έχει κλείσει το χωριό όλο λόγω 2-3 ετοιμορόπων κτιρίων. Σταματήσει η εμπορική δραστηριότητα, ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει από τον κεντρικό δρόμο. Είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα βρίσκαμε τέτοια εμπόδια μπροστά γραφειοκρατικά, να μην μπορούμε, ας πούμε, να χαλάσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε υπογράψει με τον εργολάβο, ο εργολάβος που θα μπει μέσα, και δεν μπορεί, διότι στέκουν ακόμα κάποια πράγματα. Θέλει. Το τελευταίο πράγμα που μένει τώρα αυτή τη στιγμή να γίνει είναι η ενημέρωση των ιδιοκτητών από το Υπουργείο.
πρέπει να τους πάει με συστημένη επιστολή. Μας είπανε ότι έχει σταλεί από τις 25 του μήνα. Δεν ξέρω αν έχει σταλεί. Το θέμα είναι ότι δεν έχει πάει ακόμα η επιστολή αυτή στους τρεις ιδιοκτήτες. Και όχι μόνο δεν έχει πάει, αλλά ότι από την στιγμή που θα φτάσει πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε τρεις ημέρες για να μπορέσουμε να παρέμβουμε εμείς. Πιστεύω και εύχομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να το καταδαφίσουμε. Για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος και να μπορέσουμε να κάνουμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το εμπορικό κομμάτι, το επιχειρηματικό κομμάτι. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δουλέψουν, το εργαλοχώρι πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό του. Στην αρρωγή μπορούν να μπουν και τα δύο. Mm-hmm. Στο δανεισμό θα μπει το ένα. Mm-hmm. Κακός. Για μένα κακό, γιατί η επιχείρηση είναι άλλο πράγμα και άλλο είναι το σπίτι. Αν έχει δύο σπίτια, να μπει το ένα. Αλλά άμα έχει μια επιχείρηση και ένα σπίτι, νομίζω ότι πρέπει να μπουν και τα δύο. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις συνέχεια. Μιλάμε στους υπουργούς, τους συμβουλεύουμε, τους λέμε τα προβλήματα των ανθρώπων, λέμε τη θέση μας. Το επιχειρηματικό κομμάτι πρέπει οπωσδήποτε να το προχωρήσουμε πάρα πολύ και να πάει μπροστά. Έχουμε κάνει και μια συγκέντρωση με το επιμελητήριο στο Αρκαλοχώρι. Είπαμε πολλά πράγματα, έχω κάνει επιστολή επάνω, ζητάω κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τον Υπουργό. Θα δούμε και δεν θα τα αφήσουμε έτσι, θα το προχωρήσουμε και θα το πολεμήσουμε πάρα πολύ. Παρά τα προβλήματα, παρά τις εκκρεμότητες, παρά το φόβο και όλα αυτά που ζείτε τους τελευταίους αρκετούς μήνες, οι μαθητές, η νεολαία θα τιμήσει την αυριανή ημέρα, Δήμαρχε. Είναι και αυτό ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο και το λέω τώρα και συγκινούμε πραγματικά, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα από μαθητές και γράμματα και επιστολές και θέλω να κάνουν παρέλαση και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει εμείς, ας πούμε, οι μεγάλοι που είδαμε ότι έγινε ένας σεισμός, δεν τελειώνει εκεί η ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Η ζωή πρέπει να έχει μια συνέχεια. Τα παιδιά πρέπει να τους δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο το να παρελάσουν ότι ναι, παιδιά, υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό το οποίο ζούμε.